Κύριε Λαμπρούλη, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο μαζί με μια ερώτηση. Αν σας αφορά, παρά τις δεδηλωμένες διαφορές σας με όλα τα υπόλοιπα κόμματα που λέγονται κόμματα του προοδευτικού τόξου, ξέρω ότι δεν θέλετε να συμψηφίζεστε με αυτά. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εκλέγεστε στη Λάρισα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια έχει 47 βουλευτές από σήμερα. Αφορά το ΚΚΕ το να μην περάσουν 4 χρόνια έως ότου μαζευτούν 60 υπογραφές για να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής μια εξεταστική για την τραγωδία των Τεμπών. Για δεν μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του πια. Τώρα, το τελευταίο που με ρωτάτε σε ό,τι αφορά την συλλογή των αντίστοιχων υπογραφών που απαιτούνται για εξεταστική, αυτό μένει να το δούμε στην πορεία και στη βάση ποιων εξεταστικών και να το εξετάσουμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και μέσα στη Βουλή. Τώρα, αντικειμενικά, η παραίτηση του κυρίου Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ δρομολογεί μια σειρά από διεργασίες, πολιτικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως θα λέγαμε και στο ΠΑΣΟΚ, και φυσικά οι εξελίξεις αυτές, οι πολιτικές εξελίξεις προφανώς, που δρομολογούνται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά τη γνώμη μας, φυσικά τα παρακολουθούμε ως κόμμα, βεβαίως ενδιαφερόμαστε, αλλά δεν αφορούν όμως, κύριε Μελιγκόνη, την αλλαγή στρατηγικής προς όφελος του λαού. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Εξάλλου, και ακριβώς σε αυτό στεκόμαστε, αν θέλετε, ως κόμμα, με αφορμή και τον απολογισμό κατά κάποιο τρόπο που έκανε ο κύριος Τσίπρας προχθές, υπερασπιζόμενος το τρίτο μνημόνιο, τα ματωμένα πλεονάσματα, τις συμφωνίες με τους Αμερικάνους, την Αττική Συμφωνία των Πρεσπών, να θυμίσουμε, τα οποία μερικά ζητήματα που αφορούν και ένα πεδίο σύγκλησης, αν θέλετε, με τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ δε περισσότερο και στα χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, το 19-23, ως αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, να μην ξεχνάμε ότι ψήφισε τους μισούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν δεν έχουν καμία αυταπάτη ότι θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση. Φυσικά, στην ίδια κατεύθυνση και ο χώρος, αν θέλετε, της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς επειδή λειτουργήσαν και διαχρονικά με αυτές τις πολιτικές, λειτουργήσαν ως μοχλός, αν θέλετε, απογοήτευσης, μυρολατρίας, συμβιβασμού, τμήματων του λαού μας, αλλά και στη λογική το να περάσει το μικρότερο κακό ή να αποδεχθεί μάλλον ο λαός το μικρότερο κακό και φυσικά το αποτέλεσμα αυτό που πήρε η Νέα Δημοκρατία, που εισέπραξε, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς από τις πολιτικές που ασκήσανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, είτε ως κυβερνήσεις, είτε από τη μεριά της, από τη σκοπιά της αντιπολίτευσης. Έτσι λοιπόν, κύριε Μελιγκόνη, από τις όποιες εξελίξεις σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, αλλά και αν θέλετε και με το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, αλλά και το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, ο λαός μας, η πλειοψηφία του λαού μας, ακόμα και αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα θετικό. Και από τις όποιες διεργασίες, αν θέλετε, στην ουσία διεργασίες γίνονται για την προοπτική αναστήλωσης της σοσιαλδημοκρατίας. Κύριε Λαμπρούλη, να κλείσουμε με εσάς. Ελάτε. Ναι, κύριε Μελιγκόνη. Με αφορμή τώρα την συζήτηση που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις μάλλον του Πρωθυπουργού, ο οποίος τι ήρθε να κάνει, ήρθε να επιβεβαιώσει την πρόθεση και της νέας κυβέρνησης, αν θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας, να εντείνει την καταστολή και τον εγκλωβισμό των προσφύγων και στη βάση του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Μάλιστα, συμβάλλοντας δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και η κυβέρνηση της χώρας μας, όπως και στο σύνολο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια απάνθρωπη πολιτική που έχει μετατρέψει τη Μεσόγειο σε ένα υγρό απέραντο νεκροταφείο, υγρό νεκροταφείο. Και δείτε τώρα, ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε για τη ρίζα του προβλήματος, για την επίλυση, αν θέλετε, του προβλήματος, βρίσκοντας, λέει, τη ρίζα του προβλήματος, που είναι τα πλοία που φεύγουν από τις ακτές της Νοτιού Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής δηλαδή. Στην ουσία, τι έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός? Αποσιώπησε, δεν έδωσε καμία εξήγηση, αν θέλετε,
για το γεγονός ότι ακριβώς η αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που να θυμίσουμε εδώ έχει βαριά πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων στη χώρα μας, ναι. αλλά και όλων των κυβερνήσεων που υπηρετούν τη χώρα μας, αλλά και των προηγούμενων και των άλλων χωρών, ότι πίσω από όλα από αυτά τα γεγονότα, από τις προσφυγικές ροές, ναι. τι κρύβονται? Οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, η κατοχή, η εκμετάλλευση χωρών. Αυτοί είναι οι λόγοι που γεννούν τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Και σπρώχνουν φυσικά τους ξεριζωμένους στα νύχια των κυκλωμάτων, των δουλεμπόρων και δυστυχώς και σε υγρούς τάφους, είτε στο Αιγαίο είτε στη Μεσόγειο. Και εδώ έχει βαρδιά πλατιά την υπογραφή της, ως ευθύνη εννοώ, σε αυτή την κατεύθυνση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, όλοι αυτοί λοιπόν οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί. Και εδώ το ΚΚΕ, εδώ και πολλά χρόνια αν θέλετε, και ναι. Σε αντίστοιχες παρεμβάσεις δημόσιες, έχει διατυπώσει μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την κατάργηση όλων αυτών των συνθήκων που ακριβώς λειτουργούν στην κατεύθυνση εγκλωβισμού των προσφύγων, οι πρόσφυγες, για παράδειγμα, στις χώρες εισόδου, πρώτες χώρες εισόδου, π.χ. Τουρκία, εκεί με τη μέριμνα της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ να γίνεται η αντιμετώπιση των προβλημάτων, των όποιων προβλημάτων, αλλά και ο εφοδιασμός με τα αντίστοιχα έγγραφα, όπως επίσης και η εξέταση άμεσα και με γρήγορο τρόπο του ασύλου, και οι πρόσφυγες να προωθούνται οι ίδιοι στις χώρες που θέλουν και επιθυμούν να πάνε. Άρα μάλιστα. λοιπόν απέναντι σε αυτά τα ζητήματα δεν ήρθε να μας φωτίσει, να το πω έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσα ίσα ήρθε να κάνει ακόμα πιο έντονο, πιο κατασταλτικό το ήδη υπάρχον πλαίσιο μάλιστα. καταστολής και εγκλωβισμού των προσφύγων.